Αυτός ο καταραμένος Πίτερ Παν με γελιοποίησε εντελώ. Το κεφάλι μου. Είναι καλή η ζωή του πειρατή. Το ζεστό νερό, κύριε Σμιθ. Του καπετάνιου πάει να σπάσει το κεφάλι. Ας μην τον ενοχλούμε. Λοιπόν, καπετάνιε, χαίρομαι που σε ξαναβλέπω να χαμογελάς. Μου έρχονται στο μυαλό οι παλιές καλές ημέρες, όπως τότε που κάναμε μια φυσιολογική ζωή. Κουσεύαμε πλοία, παίρναμε κεφάλια. Αχ, καπετάνιε μου, τι λες, πότε θα σαλπάρουμε? Ξέρεις, θα αρχίσουν φασαρίες στο νησί. Γυναικοδουλειές. Μακάρι να μην παρατραβήξει αυτή η ιστορία. Πάντως ο μάχηρας μου είπε ότι ο δεύτερος καπετάνιος του είπε πως άκουσε ότι ο Πίτερ Παν έδιωξε την Τίνκερμπελ. Μπρε παλιόξε μωραμένε, ξέρω. Είπες ότι ο Πίτερ Παν έδιωξε την Τίνκερμπελ? Μάλιστα, καπετάνια, έτσι είναι. Μα γιατί? Για τη Γουέντι, καπετάνια. Η Τίνκ προσπάθησε να τη βγάλει από τη μέση, ναι. Η Τίνκ τη ζηλεύει τρομερά. Βρε. Γι' αυτό πρέπει να φύγουμε, καπετάνιε. Δεν είναι μέρος αυτό για έναν καθώς πρέπει πειρατή. Αυτό είναι, Σπι! Αυτό είναι! Χαίρομαι που συμφωνείς, καπετάνιε. Γρήγορα, το σακάκι μου! Τα καλά μου ρούχα τώρα! Μάλιστα, κύριε! Όσο πιο γρήγορα φύγουμε, τόσο το καλύτερο! Βέβαια, ένα σιγάρικο θηλυκό, το κάνεις ό,τι θέλεις. Το κουτί με τους γάτσους μου! Μάλιστα, κύριε! Ορίστε, κύριε! Τα κυριακάτικα ρούχα σας. Αν εντυπωσιάσουμε την Αράιδα, αν την πείσουμε ότι είμαστε πρόθυμοι να τη βοηθήσουμε, αυτή η στριγκλίτσα μπορεί να μας πάει γραμμή σε κάποια ωραιότατη κρυψώνα. Η καλύτερη κρυψώνα είναι η θάλασσα της Ισπανίας, κύριε. Πάω να τους πω να βάλουν ρότα. Και πού νομίζεις ότι πας εσύ? Να πω στα παιδιά να ανοίξουν πανιά, κύριε. Θα βγεις εκεί έξω στη στεριά. Θα πας να βρεις την Τίνκερμπελ και θα τη φέρεις σε μένα. Κατάλαβες! Μάλιστα, κύριε!